Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψουμε γιατί το νερό μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε βάρος. Ίσως έχετε ακούσει ότι το νερό είναι σημαντικό για την υγεία μας, αλλά πώς ακριβώς βοηθάει στην απώλεια κιλών. Ας δούμε τις επιστημονικές εξηγήσει πίσω από αυτό το φυσικό θαύμα. Ενίσχυση του μεταβολισμού η κατανάλωση νερού μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του μεταβολισμού μας, δηλαδή της ταχύτητες με την οποία το σώμα μας και οι θερμίδες οι έρευνε δείχνουν ότι πίνοντα νερό, και ειδικά κρύο νερό, μπορούμε να αυξήσουμε το μεταβολισμό μα κατά περίπου 30% για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Το σώμα μα χρειάζεται να κάψει ενέργεια για να ζεστάνει το κρύο νερό στη θερμοκρασία του σώματο, και αυτό συμβάλλει στη καύση περισσότερων θερμίδων, μείωση τη όρεξη και καταστολή τη πείνα. Το νερό μπορεί επίση να μα βοηθήσει να μειώσουμε την πείνα μα. Πολλές φορές το αίσθημα της δίψας συγχέεται με αυτό της πείνας και καταλήγουμε να τρώμε όταν στην πραγματικότητα δίψάμε. Πίνοντας ένα ή δύο από νερό πριν από το φαγητό μπορούμε να μειώσουμε την όρεξή μας και να φάμε λιγότερο. Έτσι καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ενυδάτωση και αποβολή τοξινών όταν το σώμα μας είναι καλά ενυδατωμένο, μπορεί να αποβάλει πιο αποτελεσματικά τις τοξίνες και τα περιτά προϊόντα του μεταβολισμού. Το νερό βοηθάει τα νεφρά να λειτουργούν καλύτερα και να απομακρύνουν τα άχρηστα προϊόντα από το σώμα. Η αποβολή τοξινών συμβάλλει στην αίσθηση ευεξία και μπορεί να μειώσει και την κατακράτηση υγρών. Συμπέρασμα. Το νερό δεν είναι απλώ ζωτική σημασία για την υγεία μα, αλλά μπορεί να γίνει ένα πραγματικό σύμμαχο στην προσπάθειά μα και απώλεια βάρου. Από την ενίσχυση του μεταβολισμού μέχρι τη μείωση τη όρεξη, το νερό μα βοηθάει σε πολλά επίπεδα. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, φαίνεται ότι το θέμα του αδυνατίσματος σας ενδιαφέρει. Γι' αυτό προτείνω να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που λέει πώς η βιταμίνη D βοηθάει στην απώλεια βάρους. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο, με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.